καλές και κακές εμφανίσεις των Ελλήνων πρωταθλητών στον Στίβο, τι πρώτο ιδιαίτερο στην κολύμβηση. Αυτά μέχρι στιγμής σαν συνόψιση των όσων συμβαίνουν στην ελληνική αποστολή εδώ στους 26ους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Βέβαια, το ενδιαφέρον εστιάζεται τις βραδινές ώρες Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα στις 10 όταν η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ θα αγωνιστεί με την Κορέα. Την ίδια ώρα η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρησης θα αγωνιστεί με την πανίσχυρη Ουγγαρία και στις 11 το βράδυ όταν ο Πύρος Δήμας θα κυνηγήσει το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο. Αναλυτικά τι έγινε μέχρι στιγμής εδώ στην Ατλάντα. Ο Παπακώστας με τη δεύτερη προσπάθεια πέρασε τα 2.28, προκρίθηκε στον τελικό του ύψους. Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό των 100 μέτρων οι Τερζιάν Παπαδιάς, έκαναν χρόνους 10.48-10.46 αντίστοιχα. Κακή χρόνη, επόμενο ήταν να αποκλειστούν. Πολύ καλά πήγε ο Γενοβέλης που προκρίθηκε με 10.39 στην δεύτερη φάση του αγωνίσματος, στα 100 μέτρα. Το ίδιο και η Θάνου και η Κόφα που προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο με 11.35 και 11.32 αντίστοιχα. Όπως είπαμε στην κολύμβηση τίποτα το ιδιαίτερο, η Καριστινού 6 στη σειρά της 200 πεταλούδας, ο Αδαμίδης 7 στη σειρά του στα 200 ύπτιο. Τέλος, το πλήρωμα του διπλού σκιφ στην κοπηλασία Κουκουρίκης Πολύμερος θα αγωνιστούν για τις θέσεις 8-16 αφού στον αγώνα στον ημιτελικό πήραν την 5η θέση. Ο Τσιόκα έχασε στην επιτραπέζια της σφαίρισης από τον Κινέζο Τάγκ Βάγκα με 2-0, ενώ η Κασούμι στο Σπορ Πιστόλι είναι 15η με 576 επιτυχίες στις 600. Ατλάντα, Ολυμπιακοί Αγώνες 1996, Χάρης Αλευρόπουλος για την τηλεόραση του Sky. Παρατράγουδα με πρωταγωνιστές αθλητές στην Ατλάντα. 5 Αρμένοι συνελήφθησαν για διατάξεις της τάξης γιατί εισέβαλαν με τη βία σε διαμέρισμα. Όπως ανακοινώθηκε σε σχετική συνέντευξη τύπου, οι αθλητές είχαν δώσει 100 δολάρια σε μια γυναίκα και συμφώνησαν να τη συναντήσουν στο διαμέρισμα νωρίτερα. Όταν είδαν ότι δεν ήταν εκεί, έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Η αγωγή εναντίον τους απορρίφθηκε επειδή η γυναίκα που ήταν αναμειγμένη στην ιστορία αρνήθηκε να υποστηρίξει τις κατηγορίες. Δεν έγινε όμως γνωστό για ποιο λόγο έδωσαν οι Αρμένοι αθλητές τα χρήματα στη συγκεκριμένη γυναίκα. Αρνητικοί πρωταγωνιστές επεισοδίου στο Ολυμπιακό χωριό και δύο Ισπανοί αθλητές που συνελήφθησαν για άσεμνες αποκαλύψεις. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων αποκάλυψε ότι δύο δράστες ουρούσαν παρουσία γυναικών και ήσαν μεθυσμένοι. Πρόκειται για τον ξυφομάχο Χωσέ Φρανσέσκο Γκουέρα και τον Οσκάρ Φερνάντες, το όνομα του οποίου όμως δεν αναφέρεται στις λύσεις της Ισπανικής ομάδας. Οι εκπρόσωποι της Ισπανικής Αποστολής δεν βρέθηκαν για να δώσουν διευκρινήσεις για το επεισόδιο. Ολυμπιονίκες στα πριν μπορούν να χαρακτηριστούν οι Έλληνες αθλητές, αφού σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 23 χώρες, αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες Ολυμπιονίκες είναι εκείνοι που θα αμυφθούν καλύτερα από όλους τους άλλους. Μάλιστα, η διαφορά από τη δεύτερη πιο μεγάλη αμοιβή, εκείνη των Ισραηλινών αθλητών, είναι της τάξης των περίπου 25 εκατομμυρίων δραχμών όσον αφορά το χρυσό μετάλλιο. Αναλυτικά λοιπόν, το πριμ της Ελλάδας για χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο είναι 65 εκατομμύρια δραχμές, για το αργυρό 35 εκατομμύρια δραχμές και για το χάλκινο 25 εκατομμύρια δραχμές. Τέσσερις χώρες, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Νότια Κορέα, δίνουν πριμ μόνο για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αμοιβή της Νότιας Κορέας είναι 200.000 δραχμές μηνιαίως εφόρου ζωής. Είναι χαρακτηριστικό τέλος του διεθνούς πίνακα των πριμ για Ολυμπιονίκες ότι τα μεγαλύτερα ποσά τα δίνουν συνήθως χώρες όχι αναπτυγμένες οικονομικά και τα μικρότερα χώρες με υψηλό βιωτικό επίπεδο. Χιλιάδες οργισμένοι φύλαθλοι απαιτούν από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων πίσω τα λεφτά τους, επειδή η πολύωρη καθυστέρηση των λεωφορείων τους έκανε να χάσουν τους αγώνες. Οι φύλαθλοι, αρκετοί εκ των οποίων ήσαν στις στάσεις από τις 6.30 το πρωί, περίμεναν τα λεωφορεία αρκετή ώρα μετά την έναρξη των αγώνων, τους οποίους επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τα γραφεία της αρμόδιας λεωφοριακής εταιρείας, αλλά ώρες αργότερα τίποτα δεν είχε αλλάξει στο σκηνικό της απόγνωσης για τους φυλάθλους. Τα λεωφορεία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να παραλαμβάνουν επιβάτες κάθε 30 λεπτά. Τελικά στις 11 τοπική ώρα τα λεωφορεία έφτασαν, αλλά για τους περισσότερους από τους φυλάθλους ήταν πια αργά, αφού το πρόγραμμα των αγώνων, των σπορ που ήθελαν να παρακολουθήσουν, είχε ήδη τελειώσει. Λογικό το αίτημα των φιλάθλων για αποζημίωση από τους υπεύθυνους, αφού πήγαν στον αέρα εκτός από την υπομονή τους και τα δεκάδες δολάρια τα οποία είχαν δαπανίσει για να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους. Ο δήμαρχος της Ατλάντα, Μπιλ Κάμπελ, περιορίστηκε στο να πει ότι οι δημοτικές αρχές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τους φιλάθλους έγκαιρη μετάβαση, ούτε να υποχρεώσουν τους υπεύθυνους για το μεταφορικό χάλι να πληρώσουν αποζημίωση. Ο κίνδυνος αποκλεισμού των αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω χρήσης αναβολικών και γέννη απαγορευμένων ουσιών αναγκάζει πολλούς προπονητές και γιατρούς να αναζητήσουν άλλους τρόπους και ουσίες ώστε να αυξήσουν τις επιδόσεις τους. 38 παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Κινέζου Μα Γιουν Ρεν,
προπονητή των δρόμων αντοχής και αυτή του Ζου Γίμινγκ, προπονητή της κινέζικης ομάδας των καταδύσεων. Ο Γιουν Ρεν ανακάλυψε πως η αντοχή των αθλητών δρόμου αυξάνεται όταν αυτοί πίνουν το ελιξίριό του με βάση το αίμα χελώνας. Ο Γιμινγκ ανακάλυψε ένα θαυματουργό φάρμακο στο Θιβέτ, το οποίο μάλιστα έσπευσε να δοκιμάσει πρώτος. Και δήλωσε: «Είμαι 50 χρονών και τώρα αισθάνομαι πιο δυνατός και από τους βοηθούς μου, που είναι όλοι τους τριαντάριδες». Ο Κινέζος προπονητής διαβεβαιώνει πως η χρήση του βοτάνου δεν παραβιάζει τις διατάξεις για τη χρήση αναβολικών ουσιών. Οι εξωπραγματικές ιδιότητες του, πολλά άλλωστε βότανα από το Θιβέτ είναι γνωστό πως έχουν, δεν ελέγχθηκαν επιστημονικά. Πάντως, με ή χωρίς αυτό, οι Κινέζοι αθλητές θεωρούνται από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στα 4 στυλ των καταδύσεων.